Ούτε τα όσια και οι ιερά δεν σεβάστηκαν άγνωστοι επιδρομείς που έκλεψαν από τους τάφους των νεκροταφείων στην τοπική κοινότητα του Χριστός, κυρίως μπρούντζινα αντικείμενα. Ακόμη μία φορά είχε γίνει έτσι σε τέτοιο μεγάλο βαθμό. Γιατί από ό,τι γύρισα και είδα, από ό,τι με είπαν και οι γυναίκες και θα τα δείτε και σε λίγο. Λοιπόν, έχουν πάρει αρκετά. Δηλαδή μικροκροπές γίνονται συνέχεια. Συνέχεια. Δηλαδή φτάνουν στο σημείο, δηλαδή ο κόσμος τώρα δεν ξέρει, θα βάλει μπρούτζινο, θα βάλει σίδερο. Και από ό,τι πληροφορούμε σε κάποιες κοινότητες και σε κάποια νεκροταφεία, λέει ακόμα και, και σε μαρμάρινα θωδοχεία που κάνουν, λέει και εκεί να τα παίρνουν. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κόσμου. Οι ιερώσεις λυσάρωσαν το κημητήριο δίχως να φοβηθούν οργή Θεού και ανθρώπων. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Γιώργος Μεταλίδης τονίζει πως δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται βανδαλισμοί στα κημητήρια της περιοχής. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί ξανά μας χτύπησαν αυτοί. Αυτή τη δόση πήραν ό,τι υπήρχε ανθοδοχείο σε μπρούντζο. Λοιπόν, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι το διαφορετικό. Ούτε μπορούμε να υπάρξει φύλαξη, ούτε τίποτα. Δυστυχώς είναι άνθρωποι του επαγγέλματος. Ψάχνουν αυτά και παίρνουν ακόμα και στους νεκρούς, να πούμε, παίρνουν αυτά να βγάλουν κανένα φράγκο. Παράλληλα, ο ίδιος επισημαίνει ότι οι κάτοικοι του χωριού μετά από τα περιστατικά ανησυχούν, αν και το τελευταίο τρίμηνο δεν έχουν σημειωθεί άλλα περιστατικά κλοπών. Ο κόσμος ανησυχεί διότι έχουν εδώ τους ανθρώπους τους, έρχονται εδώ, φροντίζουν τα μνήματα, ξέρω εγώ, και δεν μπορεί να γίνεται αυτό συνέχεια. Δεν μπορεί. Αλλά είπαμε και με ποιον τρόπο να τα διαφυλάξουμε. Και αυτό δεν μπορούμε να το βρούμε. Σπίτια σίγουρα. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Δηλαδή η μόνη λύση που κάνει κάποιος είναι να μείνει στο σπίτι του. Η μεγαλύτερη ασφάλεια είναι αυτή. Να μην εγκαταλείψουν τα σπίτια του. Και αναγκάζονται και μένουν μέσα. Αλλιώς δεν φυλάγονται.